Και τελικά καταλήγουμε να είμαστε στο άλλο άκρο, να μην το ζούμε καθόλου. Μήπως και... Εγώ δεν το έχω ζήσει. Δεν έχω ζήσει την εγκυμοσύνη μου. Το λέω και στεναχωριέμαι που δεν την έχω ζήσει. Δεν έδινα καθόλου σημασία στο ότι ήμουν έγκυος. Μέχρι και την τελευταία μέρα να δεις ότι όλα θα πάνε μέχρι καλά. Και την τελευταία μέρα, ναι. Δεν αφήνω τον εαυτό μου να σκέφτομαι, α, είμαι έγκυος και... Δεν να ασχοληθείς, να το ζήσεις, να το έχει χαρείς, να το... Να πω να φτιάξω δωμάτιο ή να πω να... αγόρασα τα πράγματα όταν έπρεπε να τα αγοράσω γιατί έπρεπε να είναι έτοιμα. Εκείνα τα 7 της κλινικής. Ναι, Βαρβάρα μου. Ναι, είναι, ξέρεις, όχι γιατί σκεφτόμουν αρνητικά, δεν σκεφτόμουν αρνητικά. Απλά πια σκεφτόμουν πολύ πιο μαζεμένα. Ναι. Δηλαδή, ακόμα, συγγνώμη που μπαίνουμε σε πιο προσωπικά, αλλά ακόμα και όταν ανακοίνωσε ο γιατρός, ο γυναικολόγος, ότι είσαι έγκυος τη δεύτερη φορά. Και ακόμη και εκεί, ή ήταν ένα αίσθημα χαράς και μετά. Χαράς, αλλά ήταν. Εννοείται ότι χάρηκα πάρα πολύ, αλλά πολύ προσγειωμένη χαρά. Ναι. Αυτό. Θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε. Δηλαδή, τους έλεγα κιόλας ότι δεν θέλω να συζητάμε πολύ. Δεν θέλω να με ρωτάτε συνέχεια. Πιο. Μετά τους 9 μήνες. Ναι. Θα πάμε στην κόρη της.